Και πάμε λοιπόν τώρα στην αποκάλυψη. Να τα αποκαλύψουμε. Τετραήμερο κόνιτσα και τα γύρω-γύρω, εδώ δεν είναι κόνιτσα, εδώ είναι χαράδρα του Βίκου, η αρχή της. Η αρχή της χαράδρας του Βίκου. Με ποιους άραγε. Με ποιους άραγε. Με ένα σοφάκι. Πέρασες καλά, Σοφία? Ναι. Ε. Ναι. Πολύ, ε. Σ' άρεσαν όλα? Ναι. Είχαμε τρέλα, είχαμε χαρά, είχαμε, είδαμε πράγματα. Ναι. Ε, ωραία. Φαγητό καλό, ο παπάς. Ε, ωραία. Πόλεμος. Βεβαίως, η μαμά της, το ελπιδάκι μας. Και ο μπαμπάς ο Νικολάκης. Και βέβαια, όπως πάντα σε όλα τα ταξίδια, το αστέρι. Η κυρία Μαρία, ναι. 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 Νομίζω ότι όλοι περάσαμε υπέροχα. Όλοι περάσαμε υπέροχα, μωρέ. Φορτίσαμε. Αξίζει αυτός ο τόπος, ε. Αξίζει αυτός ο τόπος. Η Ήπειρος είναι ένα κομμάτι πολύ μεγάλο, πολύ δοξασμένο, πολύ σπουδαίο. Και από τη φύση, κοιτάξτε εδώ τώρα, τι βλέπει κανένας. Κοιτάξτε εδώ τι βλέπει κανένας. Μονοδέντρη, Αγία Παρασκευή, το παλιό το εκκλησάκι του 1412. Και είναι εδώ πέρα τόσο όμορφα όλα, τόσο όμορφα, μωρέ, όλα. Γιατί ο Θεούλης θέλει να ζούμε στις ομορφιές. Αλλά προσέξτε κάτι. Ο Θεούλης θέλει να ζούμε και μέσα μας με τις ομορφιές. Διότι αν τα έξω δεν τα βλέπουμε, γιατί και δεν τα ζούμε και δεν τα απολαμβάνουμε, γιατί τούτο εδώ μέσα σκοτεινιάζει, τούτο εδώ μέσα, τούτο εδώ μέσα σκοτεινιάζει. Και όταν σκοτεινιάζει χάνει ο άνθρωπος και τις έξω ομορφιές. Βλέπει μία Σοφία κανένας, κοιτάξτε, και δεν σκοτεινιάζει ποτέ. Δεν σκοτεινιάζεις με τη Σοφία ποτέ. Εζοβάκι. Λοιπόν, εκδρομή ξανά Κόνιτσα έχουμε κάνει 2 φορές. Θα κάνουμε και την τρίτη και την τέταρτη και την πέμπτη και την έκτη και την έβδομη. Γιατί ο Παπαχρίστος του αρέσουν οι εκδρομές και κυρίως του αρέσει να είμαι μαζί με κόσμο. Μου αρέσει πολύ. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ.